Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Θέλει να επικοινωνήσει με κάποιους δικούς της, αλλά δεν το κάνει, μέχρι όλοι να βεβαιωθούν ότι είναι νεκρή. Ξέρει όμως πως δεν πρέπει να το κάνει. Όχι προς το παρόν. Παράλληλα, στη Μεσίνη υποψίες για τον πιθανό δολοφόνο στρέφονται άλλου πλέον. Ενώ η κόντρα του Ιάσονα και του Μάρκου ξανά φουντώνει. Η Νότα ξεπερνάει πλέον τα όρια της λογικής και προβαίνει σε μια αδιανόητη πράξη που θα προκαλέσει ακραίες καταστάσεις και εκδηλώσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους. Σκηνοθετεί μια απόπειρα δολοφονίας της εναντίον της, θέλοντας πλέον να εδραιώσει την παρουσία της στο σπίτι του Στέφανου. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να πιστέψει στον θάνατο της, αλλά δεν τα καταφέρνει και την απουσία της από το αρχοντικό τους. Παρόλο που όλο αυτό την καταπιέζει, σε όλη αυτήν την νέα κατάσταση και δεν θέλησε να είναι η πρώτη κυρία των Δερμετζίδων, να όμως που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει και να ζήσει τη ζωή που ονειρευόταν. Όσο ο Ιάσονας αγωνιά για την τύχη της μητέρας του και τη μυστήρια εξαφάνιση του έγγραφου που αποδεικνύει την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος της Αλεξάνδρας. Ένα συνταρακτικό πλήγμα ξανά έρχεται να βρει την οικογένεια του. Η Ευγενία εισβάλλει στο αρχοντικό σε έξαλλη κατάσταση και ρίχνει μια βόμβα που θα σπείρει αμφιβολίες για το πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.